σχέσεις, με σκέψεις. Ακόμα και με σκέψεις, ξέρεις, γιατί αυτό τα λέτε μέσα. Γιατί συνέπειτα αρνητικό, θετικό, αρνητικό, θετικό, αρνητικό, θετικό. Μόλις κάνεις όλη την ενέργεια σε ένα σενάριο, πάβει η σκέψη. Το ουδετεροποιείς και πάβει η σκέψη. Έφυγε από εκεί αυτό. Υπάρχει εκεί, αλλά δεν σε νοιάζει. Το ουδετεροποιείς, ούτε το σπρώχνεις του τραβάς. Ούτε το σπρώχνεις του τραβάς. Το κατάλαβες να σου πω. Αλλά υπάρχει εκεί, όπως 500 πράγματα που υπάρχουν εδώ και δεν ασχολείσαι. Το δέντρο, το ένα, το άλλο, δεν ασχολείσαι. Πλέον εκεί. Άμα θες, ασχολείσαι. Άμα θες, δεν ασχολείσαι. Δεν σε τρανάει όμως. Καταλαβαίνεις πως η ζωή σου έρχεται η ειρήνη μέσα σου. Όταν οι ρόλοι που έχεις, δεν τρανάνε. Γιατί έχεις δει τον κύκλο κάθε ρόλου και τρανάει τον ιδιωτεροποιείς. Οπότε είναι εκεί. Φέρνει μάσου, εργαλείο σου, δηλαδή δεν σε νοιάζει. Είναι σαν ένα σφυρί, σαν ένα δρεπάνι που το θες για μόνο και δεν είναι την ώρα που το θες. Μετά δεν σε αγώνει. Δεν το τραβάς, δεν το σπρώνεις, δεν έχεις κατάκριση. Είτε λέμε για την πουτάνα τον ρόλο, είτε λέμε γιατί είναι κακομαθημένη τον ρόλο, είτε λέμε για την εγωίστρια τον ρόλο, είτε λέμε για όλους τους ρόλους. Καταλαβαίνεις. Οπότε το τροποποιείς. Φίλες, οκ, αυτό είναι. Το χρησιμοποιώ μόνο όταν θέλω εγώ, στην κατάλληλη στιγμή, μόνο για όφελός μου. Το χρησιμοποιώ. Κατάλαβες γιατί πάμε από τα άκρα και πάμε έτσι και κάνουμε τους κύκλους. Γι' αυτό σου λέω, ποιο είναι αυτό που σε βασανίζει η ζωή σου, κοίταξε τον κύκλο που κάνει ενέργεια, κοίτα τον όλο τον κύκλο. Και αφού βλέπεις ότι πάει από τον ένα πόλο στον άλλο πόλο, στα άκρα δηλαδή, από τον ένα πόλο στο άλλο πόλο, μέσα σου, όποιο και να είναι αυτό, και σε βασανίζει ακόμα, σημαίνει ότι δεν το έχεις δει καλά. Και μόλις το δεις όλο τον πόλο καλά, και από τη μία και από την άλλη, και κάνεις ίσα και τα δύο πράγματα, και καταλάβεις ότι είναι ίδια η ενέργεια και τους δύο πόλους, τότε σταματάει το μυαλό σου να τους πάει στα δύο και μέσα από την αμφιβολία. Το καταλαβαίνεις. Πω, θέλει λίγο. Κατανόηση. Αξίωση. Να το αξιώσετε. Εκεί που έχεις κατάκριση, δεν βλέπεις το μάθημα. Έτσι σου λέω, μη είναι ψωμί στοίχη. Εκεί που έχεις κατάκριση, δεν αφήνεις το μάθημα. Δεν θες να δεις εισάξει τους δύο πόλους. Το αρνητικό το λες που δίνεις παραπάνω αξία. Δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Του δίνεις παραπάνω αξία ενώ φαίνεται να απαξιώνεις, δίνεις παραπάνω αξία. Τι, εστίαση. Εστίαση. Δεν ξέρεις ότι το αρνητικό είναι το θετικό και το θετικό είναι αρνητικό. Και επειδή βλέπεις τον εαυτό σου αρνητικό εκεί πέρα, λες όχι, όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει. Και εστιάζει και τα αγκαλιάζεις. Έτσι τα αγκαλιάζεις πάρα πολύ, είναι κοντά σου και είναι τόσο κοντά σου και το θες τόσο κοντά σου. Συνομίζω ότι το διώχνεις αλλά τα αγαπάς τόσο πολύ. Γιατί εστιάζεις πάνω του, γιατί το κατακρίνεις, γιατί δεν το θες, γιατί έχεις αρνητική πολικότητα, αλλά είναι πολικότητα, είναι μαγνητισμός, ακόμα και είναι αρνητικός. Μαγνητισμός είναι. Δηλαδή το σπρώχνεις, και όσο το σπρώχνεις δεν κάνει δυναμή. Μα μας δικό σου είναι, δικό σου δεν μπορεί να φύγει, είναι δικό σου. Και εσύ το σπρώχνεις αυτό δεν μπορεί να φύγει, είναι δικό σου. Και εσύ το σπρώχνεις για να φύγει. Βλέπεις να πάμε τουαλέτα. Βγάζουμε αυτά που δεν θέλουμε. Είναι δυνατόν όσο και να σφιχτείς, να βγάλεις κάτι που είναι οργανώσει. Έχεις κανένα να χέσει και να βγάλεις όλη την καρδιά του, τα νεφρά του, το σηκώτη του. Καταλαβαίνεις ότι πάει να κάνεις το ίδιο ψυχολογικά. Πας να δείξεις ένα πράγμα που είναι δικό σου. Απλά δεν ξέρεις ότι αυτό το πράγμα έχει διαφορετική πολιτικότητα από το μόνο που το δίνεις εσύ. Οπότε φαντάζεσαι τι κάνεις. Πας να διώξεις κάτι που δεν είναι. Καταλαβαίνεις. Να φύγει. Γιατί είναι δικό σου. Όπως. Γι' αυτό έκανα ένα βίντεο. Όπως τι θες να διώξεις. Για πες. Ποιον ρόλο δεν σ' αρέσει. Εγώ λέω της εγωίστριας. Ή του παρτάκια που λέμε μια φορά. Mm-hmm. Του παρτάκια. Τι λες. Mm-hmm. Δεν θέλω να είμαι παρτάκιας. Μα είσαι για κάποιο λόγο παρτάκιας. Κάτι σε βολεύει εκείνη την ώρα. Ψάξε να δεις τι σε βολεύει. Για ποιο ρόλο εκείνη την ώρα γεννάς τον ρόλο του παρτάκια. Τι σου χρησιμεύει να είσαι παρτάκιας εκείνη την ώρα. Εσύ όμως παρόλα αυτά αντί να κάτσεις να το δεις εντός αξίας σαν δικό σου, παιδί δικό σου, σαν δημιούργημά σου, θα αφήσεις τόσο πολύ με την αρνητικότητά του που ενώ σε συγγραφές γράφεις θρίλερ, πολεμάς τον βρικόλαγα. Σε δικό σου έργο. Και δεν αφήνεις να καταλάβεις. Πού είναι ο βρικόλαγας, τι κάνει ο βρικόλαγας, τι έζεξε αυτό το δημιούργημά μου, τι είναι. Είναι δικό σου δημιούργημα. Άρα πρέπει να καταλάβεις γιατί το έχεις. Γιατί το βγάζεις, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί και... καταρχήν κάτι ήθελε, κάτι πήγε από μέσα σου. Γιατί το δημιούργησε. Και όταν κάνεις έτσι, σαν να το αποδέχεσαι, ας πούμε. Σαν να το... Όχι σαν, το αποδέχεσαι. Όχι. Είναι κομμάτι σου. Είναι κομμάτι σου και πάει να το ξεριζώσεις από πάνω σου. Είναι δικό σου δημιούργημα ο ρόλος αυτός. Και εσύ πάει να το ξεριζώσεις. Και σου λέω, ξέρεις κάτι. Είναι δική σου εμπειρία, το αξίζεις, βίωμά σου. Το ότι επιδείξεις το βίωμα
και τη γνώση. Δεν πρέπει να την επικρατήσει και όλα τα υπόλοιπα, τον πόνο που προξένησε. Εσύ όμως δεν παίρνει ουσία, παίρνει τον πόνο. Εσύ δεν παίρνει το έργο του Βίγκο, αλλά παίρνει τον δρόμο αυτού που το κοιτάει. Το θρύλερ δεν θες να το δεις. Δεν τι θέλει τα θρύλερ, νομίζεις. Πού μένεις? Μένω. Πού μένεις και τι θέλει το θρύλερ? Τι είναι αυτό που φοβάσαι ότι θα βιώσεις? Α, πού μένω όταν δεν θέλω το θρύλερ? Α, στο φόβο. Δηλαδή, στο φόβο. Χάνεις όλα τα άλλα και μένει μόνο ο φόβος. Και δεν θες. Ενώ ακόμα και ο φόβος σου δείχνει ότι πιστεύεις κάτι που το θρίλερ θα σου το δείξει, για να μην το παίξεις το θρίλερ στη δική σου πραγματικότητα. Σε βοηθάει η ταινία. Σε προπονεί, σε προφοβίζει, σε προαπολαμβάνει. Στα προ κάνει όλα. Γιατί είναι σαν τη φαντασία. Προπονεί η φαντασία. Για να είσαι έτοιμη για τον πόνο πριν γίνει στην αληθινή ζωή. Καταλάβεις, είναι ο προμηθέας. Ο μύθος είναι η αλήθεια. Ο προμηθέας βλέπει αυτά που θα γίνει και ο επιμηθέας θα ζει ο αδερφός του. Επί του μύθου, πάνω στο μύθο, πάνω στην αλήθεια. Έχεις δύο λοιπόν αδέρφια μέσα σου. Τον προμηθέα και τον επιμηθέα. Ο ένας που τα ζει στην παιδική του πραγματικότητα, αλλά ο προμηθέας είχε τη φωτιά. Γιατί δεν είχε ο προμηθέας. Και την έδωσε στους ανθρώπους. Το φως όμως, όχι τη φωτιά. Το φως. Τι, το φως να οραματίζει και στη φαντασία σου να κάνεις τα πράγματα τόσο αληθινά και να τα ζεις και να προπονείσαι για να μην χρειαστεί να γίνει εδώ. Για να μην χρειαστεί να περάσεις εδώ με τέτοια ένταση, με τέτοιο πόνο. Γιατί τα φαντάζεις, τα νιώθεις, τα αναλύεις και δεν χρειάζεται να τα κάνεις εδώ. Είσαι προετοιμασμένος στην τελική. Προπονημένος. Το καταλαβαίνεις. Πόσο μεγάλη είναι η φαντασία. Και όταν συνδέεται με τη σεξουαλική ενέργεια, πόσο πολύ μπορεί να επεκταθεί και να δυναμώσει. Όταν άλλος λοιπόν δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει τη σεξουαλική ενέργεια και να ανεβάσει τη φαντασία με τους λόγους του, μόνο τους κατώτερους, και δεν ξέρει τι συμβαίνει μέσα του, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι λοιπόν τους βλέπεις. Τη φαντασία έχουν αρρωστημένη. Γιατί κάνουν αρρωστημένο σεξ. Γιατί η δημιουργία τους είναι αρρωστημένη. Και η δημιουργία τους είναι αρρωστημένη στα λόγια. Ασυνείδητη. Αντί να πάρουν αρρωστημένη. Η δημιουργία τους είναι αρρωστημένη στο σεξ. Γιατί δημιουργούν αρρωστημένα παιδιά. Αρρωστημένο έρωτα. Αρρωστημένα εσωτερικά παιδιά. Η δημιουργία τους είναι αρρωστημένη στο μυαλό. Γιατί σκέφτονται άρρωστα. Καταλαβαίνεις το τριδωμάτι λοιπόν. Πώς να μην δημιουργεί φαντασία αρρωστημένες. Και τι κάνεις. Ενώνεσαι με αρρωστημένες φαντασίες. Και τι κάνεις. Παίζεις αρρωστημένες φαντασίες. Είναι ο κύκλος. Και κανείς δεν μπορεί να το μαρτυρήσει, να το δει, να το γνωρίσει. Κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τα δει αυτά που βλέπω εγώ. Αυτούς τους κύκλους κανείς δεν μπορεί να τους δει. Η επιστήμη δεν μπορεί να τους δει. Όχι. Γιατί απλά δεν κοιτάνε το ανάλογο όργανο. Όπως με το τηλεσκόπιο δεν μπορείς να κοιτάξεις τα μικρόβια, ούτε με το μικροσκόπιο που κοιτάξει τα αστέρια. Καταλαβαίνεις. Και πάμε το μυαλό να τα κάνουν όλα. Και σου λέει δεν το βλέπει το μυαλό. Το βλέπει η συνείδηση. Καταλαβαίνεις. Είναι το όργανο που μας έχει δώσει. Η συνείδηση. Όχι το μυαλό. Ο χρήστης. Η πληροφορία η ίδια τα λέγαμε. Όχι ο υπολογιστής. Καταλαβαίνεις. Οπότε, αν τα ξέραν όλα αυτά, θα κάνουν τα ίδια και 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 θα κολλάνε και θα χάνουν τις ψυχές τους ή την ψυχική δύναμή τους ή την ενέργειά τους. Σε σαρκώσει, σαρκώσει, σαρκώσει με στον πόνο. Και δεν αναβαθμίζει η ανθρωπότητα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι που το ακούς την ηλικία. Καταλαβαίνεις ότι να κλείσει μερικούς κύκλους μετά τους έκλεινες. Γι' αυτό ήρθα και με λένε σταμάτη για να σταματήσω. Από να συνεχίζεις την ίδια την ανακύκλωση. Βγεις μέσα. Σε όλα τα επίπεδα όμως. Όχι μόνο στη σχέση, όχι μόνο στην δουλειά, όχι μόνο στο σώμα, όχι μόνο στην αγάπη για το σώμα σου, όχι μόνο στην γνώση του εαυτού σου. Για να φύγεις από αυτό το τέλμα. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Και να πας να ξεκινήσεις να πηγαίνεις σπυροειδές. Προς τα πάνω. Καταλαβαίνεις πώς πάει. Τώρα βλέπεις την αποστολή σου, παύλα, γνώση του εαυτού σου, παύλα και τι έχεις εσύ μετά να προσφέρεις στους άλλους. Το ξεκόλλημα. Α? Ξεκόλλημα. Και άμα δεις πόσο εύκολο είναι για σένα, γιατί είσαι ψυχή δυνατή και παλιά, θες ότι είναι μόνο θέλεις. Όπως σου είπα μέσα. Βάλε θέλεις. Και είναι όψε πιάνε τα ζυζάνια. Σου λέω βάλε θέλεις. Θες αγάπη, μπες στην αγάπη. Τόσο απλό είναι.
Πώς, κάτσε, σκύψε, δώσε ένα φιλί, άσε να πας στο καλό όλα. Κάτσε, δώσε ένα φιλί και νιώσε πάλι. Και λέω, να πας, τέρμα. Αυτό μη θέλεις. Αυτό πρέπει να εξασκήσεις. Για να σου απλώνει απλά, δεν θέλεις. Τόσο δυνατή ψυχή είσαι. Με τι θέλεις, θα καταφέρεις όλα. Δηλαδή, τους πατάς τους δαίμονες, σκέσου τους δαίμονες, με το σπαθί της θέλησης που έχει ο Αρχάγγελος μέσα σου. Μιχαήλ, αυτός, όλοι έχουν σπαθεί αρχάγγελοι. Για να αποκεφαλίζουν τα δαιμόνια. Γιατί το κεφάλι είναι η ρίζα. Και η ρίζα, καταλαβαίνεις είναι, είναι το δικό σου νους. Από εκεί γεννιούνται όλα. Και η συνείδηση νικάει όμως το νου. Η συνείδηση πρέπει να τη θέληση, από το υψηλότερο σημείο του νου θα λέγαμε. Αυτή η συνείδηση είναι η θέληση. Που από εκεί, η θεϊκή σου θέληση, νικάει όλα τα δαιμόνια που έχεις μέσα σου. Καταλαβαίνεις. Είναι τόσο απλό. Αρκεί να πάρεις το σπαθί. Τι θέλεις. Αρκεί να τη βρεις μέσα σου. Στο κέντρο σου. Καταλάβεις την θέληση. Όταν μιλάς λοιπόν από το θεϊκό σου κομμάτι, από το έκτο επίπεδο θα λέγαμε, όλα τα επίπεδα κάτω προσκυνάνε. Όταν μιλάει μέσα σου λοιπόν ο εαυτός, ο άγγελος, ο αρχάγγελος μέσα, όλοι οι υπόλοιποι αυτοί σου κάτω μέχρι τους δαιμονικούς προσκυνούν. Γιατί από εκεί πέρα έχει τρομακτικό φως, να σου το πω έτσι, που καίει από κάτω. Καταλαβαίνεις. Και να ανοίξει αυτή τη βάνα, καίγονται τα εγώ σου και ξεπλένονται. Σε εισαγωγικά θες να φτάσεις μέχρι εκεί και να τα ανοίξεις. Βλέπεις. Αλλά μόλις νιώσεις μέσα σου τον άγγελο, τον αρχάγγελο, όταν νιώσεις μέσα σου τον θεϊκό σου αρχαγγελικό εαυτό, τότε μπορεί με τη θέλησή σου να κάνεις όλα τα δαιμόνια να σωπάσουν. Να τα αποκεφαλίσεις. Καταλαβαίνεις συμβολικά τι σημαίνει. Ότι δεν σε διοικεί τίποτα. Και μπορεί να καθαρίζεις. Και να έχεις την πραγματική εσωτερική πνευματική κάθαρση. Καταλαβαίνεις. Αλλά πρέπει να φτάσεις σε αυτό το έκτο επίπεδο. Στο ύψος του εκτοματίου, ας το πούμε. Στο ύψος του κουνταλίνου του εκτοματίου. Στην έκτη επικοινότητα. Εκεί που υπάρχουν αρχαγγελικές σου ενέργειες. Και να αφήσεις αρχαγγελικές ενέργειες να περάσουν μέσα σου. Και σε σπαθί θα αρχίσουν να καθαρίζουν, παύλα καίνε, παύλα αποτεθρώνουν, παύλα ανανεώνουν, όπως θες βάλτε. Όπως να περνάει ένα συγκεκριμένο φως ή δόνηση και φεύγουν οι σκιές, έτσι φαντάσου. Ότι θα μπει τέτοιο φως μέσα σου, που καμία σκιά δεν μπορεί να τα αντέξει. Θα εξαφανιστούν. Και τότε έρχεται η καθαρότητα μέσα σου. Τότε αν πετύχεις αυτό βλέπεις καθαρά τα πράγματα. Χωρίς να σε ταλαιπωρούν οι δαίμονες. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέγονται τάξη αρχές. Οι αρχές, καταλαβαίνεις, τις τάξεις. Γιατί αυτοί άρχουν επί της τάξης που υπάρχει στον κόσμο, στη συνείδησή σου, στον εαυτό σου. Και κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει. Και γι' αυτό με λένε σταμάτη και με βάλανε μαζί με τους αξιάρχες να γιορτάζω. Ποιος πω. Γιατί απλώς σου λένε σταματάνε, είναι η ιδιότητά τους. Η ιδιότητά τους. Και πολλοί μπερδεύονται και με λένε Μιχαήλ, συνέχεια. Μιχάλη. Μιχάλη, συνέχεια. Όλοι μπερδεύονται, δεν μπερδεύονται, δεν στο κλειδί. Μιχάλη μπερδεύει συνέχεια. Γιατί είναι ο ήλιος, το φως, συνείδηση ο Μιχαήλ. Καταλάβες. Αντιπροσωπεύει το άστρο ήλιος. Οκ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Όσο μπορείς. Εσύ μπορείς έτσι, η συνειδητά. Τα λόγια όμως, επειδή είναι από τόσο βαθιά, πάνε σε αυτό το βάθος το δικό σου, θες δεν θες. Στην πάμε το καταλαβαίνεις. Αλλά στην πραγματικότητα είναι κύματα φωτός. Ακόμα και ο ήχος που ακούς. Έρχονται με δονείς, με κύματα φωτός. Το ένα είναι το ηχητικό, το άλλο είναι το φωτεινό. Φως και ήχος. Το φωτεινό δεν το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά περνάει και διαπερνάει και διαπερνάει και χτυπάει μέσα ακριβώς στην αδένα. Το μπινεάρι, το δικό σου εκεί πέρα. Σε αυτό το βάθος. Οπότε μην εκπλαγείς αν δεν τα καταλαβαίνεις, αλλά μέσα σου η ζύμωση συμβαίνει. Λειτουργεί με πολλούς τρόπους. Καταλαβαίνεις, η αναμετάδοση. Να ξέρεις ότι πάντα όμως γίνεται ολικά. Οκ. Okay.